Θα δώσω πρώτος το λόγο στον, στον Κωστή τον Καρπόζηλο. Όπως είναι στη σειρά. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει ο κύριος Ζουλάρης, υφυπουργός παιδείας, και, και μετά ο κύριος Βαΐτ Ελταχίλα, και μετά θα πω και δύο κουβέντες, εάν προφτάσουμε, και εγώ. Ορίστε, κύριε Καρπόζηλο. Θα ξεκινήσω κατευθείαν για να ακολουθήσω την προτροπή του Προέδρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προφανώς για αυτή την πρόσκληση. Καθώς ήμουνα στο λεωφορείο από το Κάιρο προς την Αλεξάνδρεια, ακούγοντας τις συζητήσεις για τον Κωστή Μοσκόφ, σκεφτόμουν τι είδους πρόσκληση αλλά και τι είδους πρόκληση είναι να μιλήσω σε εσάς, τους περισσότερους και τους περισσότερες που γνωρίζατε, ήσασταν κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητας του Κωστή Μοσκόφ. Εγώ, ο οποίος ήρθα σε επαφή με το έργο του στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν ήμουν φοιτητής στο φιλολογικό, στην ελληνική φιλολογία στη Θεσσαλονίκη, κάπου κουρασμένος από τις πολλές συζητήσεις για τον Καβάφη, άρχισα να ψάχνω στη βιβλιοθήκη και βρήκα ένα βιβλίο για την εθνική και κοινωνική συνείδηση, το οποίο μου φάνηκε ενδιαφέρον, χωρίς να ξέρω τον συγγραφέα. Το βιβλίο του Κωστή Μοσκόφ μου φάνηκε τόσο ενδιαφέρον που έκανα κάτι που φαντάζομαι οι περισσότεροι και οι περισσότερες έχετε κάνει κάποια στιγμή. Ξέχασα να το επιστρέψω στην βιβλιοθήκη και έμεινε για χρόνια στο ράφι μου, αλλά αυτό το έγκλημα έχει παραγραφεί, το επέστρεψα. Η δεύτερη επαφή μου με ανθρώπου, με το έργο του Κωστή Μοσκόφ είναι πιο πρόσφατη. Σχετίζεται με την πρόθεσή μου να γράψω ένα βιβλίο γύρω από την ιστορία της ελληνικής αριστεράς, επιχειρώντας να καταδείξω ότι η ιστορία της ελληνικής αριστεράς δεν περιορίζεται γεωγραφικά σε αυτό που λέμε ελληνικό κράτος. Και στο πλαίσιο αυτό το πρώτο κεφάλαιο ξεκινάει με ένα παράδοξο επεισόδιο το 1915, την κάθοδο στην Αθήνα δύο ανθρώπων από τη Θεσσαλονίκη, των δύο πρώτων σοσιαλιστών βουλευτών, του Αλβέρτου Κουριέλ και του Αριστοτέλη Σίδερη, και την προσπάθειά μου να διερευνήσω πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι, δύο αυτές μοναχικές φωνές το 1915, στα χρόνια του εθνικού διχασμού, προσπάθησαν να εκφράσουν ένα διαφορετικό πολιτικό φορτίο. Εκεί λοιπόν επέστρεψα στο βιβλίο του Κωστή Μοσκόφ για τη Θεσσαλονίκη, για την τομή της μεταπρακτικής πόλης. Και σήμερα θα προσπαθήσω να επιχειρηματολογήσω ότι αυτό το βιβλίο συνιστά μια τριπλή τομή για την ελληνική ιστοριογραφία αλλά και για την ελληνική πολιτική σκέψη. Το πρώτο που θα ήθελα να παρατηρήσω πριν προχωρήσω σε αυτές τις τρεις τομές είναι ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη σελίδα που ξεχνάμε πολύ συχνά, που είναι ο Κολοφώνας, ο οποίος μας δίνει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ότι το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 1973 και τον Ιανουάριο, κάπου ανάμεσα στο Δεκέμβριο του 1973 και τον Ιανουάριο του 1974. Είναι μια ενδιαφέρουσα χρονική σύμπτωση, αν σκεφτεί κανείς τη σκλήνηση του δικτατορικού καθεστώς της περίοδου. Και νομίζω αυτή η χρονική συγκυρία, αυτό το λεπτό σημείο αμέσως μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και την άνοδο της πιο σκληρής εκδοχής της στρατιωτικής χούντας, εξηγεί μερικές ενδιαφέρουσες, σχεδόν κρυπτικές επιλογές του συγγραφέα. Ανάμεσά της θα ξεχώριζα την επιλογή του να ξεκινήσει το βιβλίο με ένα παράθεμα από την γερμανική ιδεολογία, στο οποίο, τολμώ να πω, κάνοντας εγώ μια ερμηνεία, δεν υπάρχει καμία παραπομπή από που προέρχεται. Δηλαδή είναι ένα παράθεμα, ένα μότο και σε παρένθεση γερμανική ιδεολογία, ένα κλείσιμο του ματιού σε αυτούς που ξέρουν, σε αυτούς και σε αυτές που ξέρουν, αλλά και σίγουρα ένας τρόπος να αποφύγει κανείς ένα βιβλίο που προγραμματικά θα έχει αναφορά στον Καρλ Μάρξ και στον Φρίντριχ Χέγκελ. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι ο Μάρξ, σε ένα βιβλίο διαποτισμένο από τη σκέψη του Μάρξ, ο ίδιος ο Μάρξ εμφανίζεται μόνο μία φορά σε μία υποσημείωση, σε ένα άρθρο σε σχέση με το ανατολικό ζήτημα. Οι τρεις τομές, τις τρεις τομές τις οποίες θα προτείνω σήμερα, φαντάζομαι δεν είναι όλες καινούργιες για όλους και όλες, αλλά θα ήθελα να ξανασκεφτούμε το έργο του Μοσκόφ, όχι ως κομμάτι μόνο των ζωντανών εμπειριών αναμνήσεων που τυχόν έχουμε, αλλά ως ένα κομμάτι της εξέλιξης της ελληνικής ιστοριογραφίας. Δηλαδή πρέπει να ιστορικοποιήσουμε, και θα καταλήξω με αυτό, θα πρέπει να ιστορικοποιήσουμε και τον ίδιο τον Μοσκόφ. Η πρώτη τομή σχετίζεται με το αντικείμενο του βιβλίου, το αντικείμενο του βιβλίου που είναι μια πόλη, Θεσσαλονίκη, τομή της μεταπρακτικής πόλης. Αν σκεφτεί κανείς το πώς μέχρι τότε οι ιστορικοί σκέφτονται γύρω από τις πόλεις, ίσως θα θυμηθεί ότι η αυτόματη εξίσωση ανάμεσα στην πόλη
Και το αντικείμενο στην ελληνική ιστοριογραφία σχετίζεται με την Κωνσταντινούπολη. Οι υπόλοιπες πόλεις παραμένουν υποφωτισμένες. Η ίδια η έννοια της πόλης σε πολύ μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με τη λογική του Βυζαντίου, με τη λογική των μεσαιωνικών χρόνων, με τη λογική της παρακμής της αυτοκρατορίας. Στη μαρξιστική σκέψη βέβαια υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα σε αυτές θα ξεχώριζα του Βορώνου. Και είναι σαφές ότι ο Μοσκόφ πρωτοτυπεί όταν επιλέγει ως αντικείμενο και υποκείμενο της αφήγησής του την Θεσσαλονίκη. Εκεί θα μπορούσε κανείς να πει πολλά, τα οποία όμως δεν θα επεκταθώ, για το πώς αυτό το βιβλίο του 1973, συγκρινόμενο με τη γενική κατάσταση της ελληνικής ιστοριογραφίας και ειδικότερα της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας, συνιστά μία τομή. Το γεγονός ότι έχει πηγές. Το γεγονός ότι οι πηγές του δεν περιορίζονται μόνο σε ό,τι είναι γνωστά στον ελλαδικό χώρο, αλλά κινείται με άνεση και σε πηγές εκτός του ελλαδικού χώρου. Το γεγονός ότι επιχειρεί μια προσέγγιση που δεν εστιάζει χρονικά στο περιορισμένο, αλλά επιχειρεί μια φιλόδοξη σύνθεση 200 χρόνων. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για το 1700 έως το 1912. Νομίζω εδώ υπάρχει ένας υπόρρητος διάλογος του Μοσκόφ με έναν άλλο μεγάλο ιστορικό, ο οποίος και αυτός κινήθηκε συνειδητά και όχι μόνο συνειδητά, εκτός των ορίων της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας, που είναι ο Σεραφείμ Μάξιμος και οι δικές του προσεγγίσεις γύρω από την αυγή του ελληνικού καπιταλισμού. Η καινοτομία της προσέγγισης του Μοσκόφ ολοκληρώνεται στο επίπεδο της ιστοριογραφίας με τον τρόπο με τον οποίο εισάγει τον αναγνώστη στο βιβλίο του, με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα βιβλίο το 1973. Σας υπενθυμίζω ότι το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο είναι η αίσθηση της πόλης. Μια λέξη που για τους επαγγελματίες ιστορικούς της εποχής είναι άγνωστη, ένα νέο λεξιλόγιο. Και το τελευταίο κεφάλαιο της προσέγγισης είναι η συνείδηση της πόλης. Εδώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια επιλογή δύο λέξεων που δεν φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους. Κατά τη γνώμη μου όμως, ακόμα και εδώ μπορεί να διακρίνει κανείς μια υπόρρητη ή όχι τόσο υπόρρητη αναφορά σε ένα ολόκληρο θεωρητικό φορτίο, το οποίο σχετίζεται με τη μαρξιστική αντίληψη γύρω από τη σχέση μεταξύ αισθημάτων και συνείδησης. Πώς δηλαδή το αίσθημα, η πρωταρχική πρόσληψη των συνθήκων, μετασχηματίζεται δια της εμπειρίας και της ίδιας της κίνησης των πραγμάτων σε συνείδηση. Αυτή η πορεία, αν σκεφτείτε αυτό το γραμμικό σχήμα, εμφανίζεται στο βιβλίο αυτό με αυτή την επιλογή να τοποθετηθεί η αίσθηση της πόλης στις πρώτες σελίδες και η συνείδηση της πόλης στο τέλος. Ο ίδιος ο Μοσκόφ αναφέρεται σε αυτή τη διαδικασία λέγοντας ότι είναι ο έρωτας για την πόλη, δηλαδή η αίσθηση της πόλης, που επιτρέπει στο άτομο να βγει από το περιορισμένο ορίζοντα των εμπειριών του και να έρθει σε επαφή με τα υποκείμενα της πόλης και άρα να δράσει ως κομμάτι του συνόλου. Οπότε θα έλεγα ότι η πρώτη συμβολή του Μοσκόφ είναι αυτή η ανανέωση της ιστοριογραφικής ματιάς. Η δεύτερη μεγάλη τομή, μια τομή την οποία ακόμα έχουμε ανάγκη, αν σκεφτεί κανείς το πόσο στενόκαρδη και στενόμυαλη είναι η αντιμετώπιση μας γύρω από το Οθωμανικό παρελθόν και γενικότερα το παρελθόν της Θεσσαλονίκης, είναι η επιμονή του Μοσκόφ στην πόλη ως ένα αντικείμενο, αλλά και ως υποκείμενο, αλλά ένα υποκείμενο διαφορετικών κοινοτήτων. Αν σκεφτεί κανείς πόσα χρόνια περάσαν από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου μέχρι τις πρώτες δειλές απόπειρες της πόλης της Θεσσαλονίκης να δεχτεί την παρουσία, να δεχτεί μάλλον τη μνήμη και την απουσία και εν τέλει την παρουσία διαφορετικών εθνοτικών κοινοτήτων στην περιοχή της, στον αστικό ιστό, μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο πρωτοπόρα είναι η συμβολή της προσέγγισης του 1973, η οποία ξεκινάει από τους μουσουλμάνους, περνάει στους Έλληνες, στέκεται στους Εβραίους της πόλης και καταλήγει στους εξαρχικούς. Πόσο σημαντική είναι η συμβολή, όχι μόνο της επισήμανσης της παρουσίας αυτών των πληθυσμών, αλλά η διαρκής έγνοια του συγγραφέα να θυμίσει ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των κοινοτήτων εξαφανίζονται μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Είναι αυτή η επιμονή του στην πολυεθνωτική σύνθεση της Θεσσαλονίκης που του επιτρέπει να θεμελιώσει ένα βασικό σχήμα το οποίο θα εξελίξει τη δεκαετία του 80 γύρω από την αίσθηση του άλλου. Αυτή τη σημασία δηλαδή της συνύπαρξης και των εντάσεων, τη δημιουργία δηλαδή μιας διαλεκτικής σχέσης έρωτα και απόθεσης πολύ συχνά, μια παραπληρωματική σχέση μεταξύ των εθνοτήτων, μεταξύ των εθνοτικών κοινοτήτων,
που εν τέλει στο δικό του νομοτελειακό και γραμμικό σχήμα λειτουργεί στην κατεύθυνση της χειραφέτησης, στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης, στην κατεύθυνση της ταξικής ενοποίησης αυτών που έχουν κοινά συμφέροντα αλλά μιλούν ενδεχομένως διαφορετικές γλώσσες. Εδώ μπορεί κανείς επίσης να διακρίνει, και φαντάζομαι είναι ένα οικείο ανάγνωση σε πολλούς και πολλές, μια ουσιαστική ομοιότητα αλλά και μια τεράστια διαφορά από το έργο του Μάρκ Μαζάουρ που 20 χρόνια μετά επιχείρησε ο ίδιος να γράψει την ιστορία αυτής της πόλης. Και ο Μαζάουρ επιμένει και ορθά κατά τη γνώμη μου στην ανάδειξη του πολυεθνικού χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης. Είναι ενδιαφέρον ότι οι δύο ιστορικοί, οι οποίοι δεν μοιράζονται τις ίδιες αφετηρίες μεθοδολογικές, επιμένουν στο ίδιο αυτό σημείο. Αλλά είναι πολύ διαφορετική εν τέλει, και εκεί θα καταλήξω στη συνέχεια, η οπτική τους γύρω από αυτή την πολυεθνική σύνθεση και την ιστορική της πορεία. Η τρίτη λοιπόν, αν η δεύτερη τομή της τομής μεταβατικής πόλης είναι η ανάδειξη πολυεθνικής παρουσίας και αν θέλετε, η αντιπαράθεση με τα κυρίαρχα εθνικιστικά σχήματα που γράφαν ιστορίες της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των ανταγωνισμών, των εθνικιστικών ανταγωνισμών της περιοχής και που επιμέναν ότι το έτος 0 για τη Θεσσαλονίκη το 1912, η είσοδος του ελληνικού στρατού, εδώ θα πρέπει να δούμε τη συμβολή του Μοσκόφου ότι ακριβώς γυρίζει το ρολόι του χρόνου προς τα πίσω και θεωρεί το 1912 ως το τέλος μιας πορείας και όχι την ώρα 0 της πόλης για την οποία συζητά. Η τρίτη τομή και η ουσιαστικότερη κατά τη γνώμη μου είναι το σχετίζεται με την ανάδειξη ενός νέου ιστορικού υποκειμένου. Το τρίτο κομμάτι του βιβλίου ονομάζεται «Ο νέος Ιακωβίνος», μια πολύ πρωτότυπη σύνθεση, στο οποίο ο βασικός πρωταγωνιστής είναι η Φεντερασιόν, η πολυεθνωτική, βαλκανική, οθωμανική οργάνωση εργατών, η οποία στο τέλος του 19ου αιώνα αποσταθεροποίησε τις μέχρι τότε ισορροπίες. Είναι σχεδόν ιδιόμορφη η επιλογή του συγγραφέα ότι σε ένα βιβλίο 180 σελίδων οι 50 σελίδες αναφέρονται σε κάτι που συμβαίνει στα τελευταία 20 χρόνια των 200 ετών τα οποία προαναγγέλει στο εξώφυλλο. Η ιστορία της Φεντερασιόν είναι μια άγνωστη ιστορία στη γενεαλογία του ελληνικού σοσιαλιστικού και εργατικού κινήματος. Και ο λόγος σχετίζεται ακριβώς γιατί δεν εμπίπτει στις προδιαγραφές μιας εθνικά ορθής, έστω και σοσιαλιστικής, αντίληψης για το παρελθόν. Αυτή η έκεντρη οργάνωση, η οποία ξεκινά από το εσωτερικό της εβραϊκής κοινότητας και ακουμπά και τις υπόλοιπες εθνικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης, θεωρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια ως μια παρέκκληση από αυτό που θα λέγαμε την καθαρή ιστορία του ελληνικού σοσιαλισμού. Και νομίζω είναι συνειδητή επιλογή του συγγραφέα του 1973 να υπενθυμίσει αυτή την ξεχασμένη ιστορία, ακριβώς γιατί η δική του πρόθεση είναι να δείξει μια ιστορία του ελληνικού σοσιαλισμού, μια ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, η οποία δεν ξεκινάει το 1912 με το στενό τρόπο ότι πρέπει να συζητάμε γι' αυτό για τη Θεσσαλονίκη μόνο όταν γίνεται ελληνική, αλλά για να δει ακριβώς συνέχειες και ρήξεις μέσα σε αυτή την πορεία. Η Φεντερασιόν θεωρήθηκε μια μη ελληνική οργάνωση από τους ίδιους τους σοσιαλιστές της εποχής, ακριβώς γιατί αντιστρατεύτηκε, αντιπαρατέθηκε με τις προσπάθειες της εθνικής ολοκλήρωσης του ελληνικού κράτους, γιατί αντιπαρατέθηκε με την πρόταση της εισόδου της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κουβαλούσε εξ αρχής, από την πρώτη μέρα της ύπαρξής της, το στίγμα του αντιεθνικού. Και σε αυτόν τον αντιεθνικό φορέα, αυτόν τον φορέα ενός ξεχασμένου διεθνισμού, επιμένει ο Κωστής Μοσκόφ, ακριβώς νομίζω γιατί εξυπηρετεί το κυρίαρχο σχήμα του, το κλειδί του, της οπτικής του. Έχω 5 λεπτά πλέον. Όχι, δεν έχεις πια. Έχω 2, ωραία. Το κλειδί της οπτικής του που έχει να κάνει με τους χρόνους, τους ιστορικούς χρόνους, την εξέλιξη και της νομοτέλειας. Θα κλείσω επισημαίνοντας την παραδοξότητα της σκέψης του Μοσκόφ μέσα από αυτές τις τρεις πρωτοτυπίες, μέσα από αυτές τις τρεις τομές. Η κεντρική του θέση όταν μιλάει για τον νέο Ιακωβίνο, για τους σοσιαλιστές της Θεσσαλονίκης, είναι ότι συμμετέχουν σε μια κοινωνική πραγματικότητα η οποία από τα μέσα του 19ου αιώνα συνιστά, και εδώ αναφέρομαι, χρησιμοποιώ τα λόγια του, εκτροπή από την ομαλή εξέλιξη της ιστορίας μας. Θα ήθελα να κρατήσετε αυτή τη λέξη εκτροπή και να τη συνδυάσετε με την επόμενη λέξη η οποία επανέρχεται και νομίζω την έχουμε ξεχάσει από την οπτική του Μοσκόφ, γύρω από τον βάρβαρο. Η βαρβαρότητα η οποία συμβάλλει στην εκτροπή. Εδώ όμως η βαρβαρότητα δεν είναι η Ανατολή, εδώ η βαρβαρότητα στην οπτική του Μοσκόφ είναι η Δύση.
Αν κρατήσει κανείς αυτές τις δύο λέξεις, την εκτροπή και τον βάρβαρο, αυτό που προκύπτει είναι ένα νέο ερμηνευτικό σχήμα, το οποίο συνιστά το μη, όχι μόνο για την ελληνική ιστοριογραφία, αλλά και για την ελληνική πολιτική σκέψη και θα τολμούσα να πω και για την ελληνική μαρξιστική σκέψη. Ενώ στη σκέψη του Μορσκόφ, στην αντίληψή του, στη συλλογιστική του, υπάρχει η γραμμική και νομοτελειακή αντίληψη της ιστορίας, εξού έχουμε εκτροπή, την ίδια στιγμή θεωρεί ότι αυτή την εκτροπή πρέπει να την αναζητήσουμε στον συγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας με το δυτικό πρότυπο και στην διαρκή προσπάθεια των σοσιαλιστών να μετρήσουν τον εαυτό τους με βάση ένα δυτικοευρωπαϊκό κανόνα. Αυτό συνιστά μια εξαιρετικά μεγάλη μετατόπιση στο εσωτερικό της σοσιαλιστικής και μαρξιστικής σκέψης. Αν ο σοσιαλισμός και ο μαρξισμός του 19ου και σε μεγάλο βαθμό του 20ου αιώνα στηρίχτηκε ακριβώς στη λογική του εξυγχρονισμού και στη λογική της αναγκαιότητας υπέρβασης του παρελθόντος προς όφελος ενός συγχρονισμού με το δυτικό πρότυπο, ο Μοσκόφ βρίσκει σε αυτή τη διαδικασία στα στοιχεία εκείνα που οδηγούν εν τέλει στην αλωτρίωση και στην αποσύνθεση όχι μόνο του ελληνικού κοινωνικού σώματος, αλλά και στην αποσύνθεση και στην αλωτρίωση του νέου Ιακωβίνου. Θεωρεί δηλαδή ότι ο ίδιος η σοσιαλιστική σκέψη, δια της επιμονής της να προσαρμοστεί στα δυτικά πρότυπα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, βρέθηκε σε ένα διέξοδο. Κατά συνέπεια, και κλείνω με αυτό, θα έλεγα ότι εδώ εντοπίζεται η γοητεία αλλά και τα όρια της πραγμάτευσης του Μοσκόφ. Η επιλογή του και η επιμονή του να... αναδείξει ένα σχήμα όπου θα έφερνε τον σοσιαλισμό σε διάλογο αλλά και σε αντιπαράθεση με το δυτικό πρότυπο, αφενός συνιστούσε μια καινοτομία, αφετέρου θεμελίωσε ένα διαδεδομένο σχήμα το οποίο έχει αντοχή μέχρι και τις μέρες μας γύρω από την διαρκή εξάρτηση του ελλαδικού χώρου, μέσα από τη διαρκή αίσθηση καχεξίας, μειονεξίας και ένταξης της Ελλάδας, της ελληνικής κοινωνίας στο δυτικό παράδειγμα με όρους επιβολής, υπεριαλιστικού ελέγχου και εν τέλει απόσπασης των πιο ζωτικών της, αν υπάρχουν τέτοιες δυνάμεων. Αυτή η αίσθηση, και πραγματικά ολοκληρώνω σε αυτό, ορίζεται τέλος μέσα από τη διαρκή αισιοδοξία, που είναι το τελευταίο στοιχείο της παράδοξης σκέψης του Κωστή Μοσκόφ, ότι αυτή την καταστροπτική διαδικασία επιμένει να την αντιμετωπίζει ως μια δυνάμη χειραφυτητική πορεία. Και είναι ακριβώς αυτού του είδους η αισιοδοξία, αυτού του είδους η πίστη στις νομοτέλειες της ιστορίας που ανεξάρτητα από διακυμάνσεις θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση αυτού που ο ίδιος ορίζει ως σοσιαλισμό ή μαρξισμό, αυτού ακριβώς η εμπιστοσύνη στην νομοτελειακή και γραμμική εξέλιξη που μας λείπει σήμερα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο ίδιος αντιμετωπίζει την καταστροφή του Οθωμανικού κόσμου ως μια κάθαρση. Θεωρεί ότι εκεί, στη διάλυση αυτού του παλαιού καθεστώτος, το οποίο ταυτόχρονα όμως έχει, κατά τη γνώμη του ζωογόνα, στοιχεία, συντελείται μια ουσιαστική κάθαρση στην οποία προσδοκά, κάτι που εμείς σήμερα πολύ συχνά στα γραπτά μας αδυνατούμε να ανασυγκροτήσουμε ως προσδοκία, προσδοκά μια ουσιαστική αναγέννηση. Αυτή η εμπιστοσύνη στην ιστορική εξέλιξη είναι ταυτόχρονα αυτό το στοιχείο το οποίο πρέπει εμάς σήμερα να μας φέρει αντιμέτωπους με τα δικά μας όρια, με τις δικές μας πραγματεύσεις γύρω από το μέλλον. Και κατά την γνώμη μου, και κλείνω με αυτό γιατί βλέπω ότι έχω περάσει το όριο, θα ήταν σκόπιμο η σημερινή μας συνάντηση και οι επόμενες συναντήσεις να οδηγήσουν σε μια ενδεχόμενη ανάδειξη αναγκαιότητας μιας διανοητικής βιογραφίας του Κωστή Μοσκόφ, μιας βιογραφίας η οποία δεν κοινά από τις αναμνήσεις των ανθρώπων, εκείνων που έχουν αναμνήσεις και εμπειρίες από τη δική του πορεία μέσα στον χρόνο, αλλά μια πραγμάτευση που θα αναγνωρίζει στο έργο του ταυτόχρονα τη γοητεία, αλλά και ένα ουσιαστικό μετασχηματισμό, ο οποίος ακόμα και σήμερα καθορίζει τον τρόπο που συζητάμε τις σχέσεις της χώρας μας με τη Δύση. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για αυτό το πολύ βεβαιασμένο. Θα μπορούσα να πω χίλια πράγματα. Αυτό δεν μπορώ να το ρυθμίσω εγώ. Μην απευθύνετε σε μένα, απευθύνετε στους τεχνικούς. Λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω χίλια πράγματα, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καιρό. Και θα παρακαλούσα τον κύριο Ζουράρη και εν συνεχεία τον επόμενο μιλητή
να είναι ακόμα συντομότερη. Δηλαδή, πραγματικά δεν είμαστε αναγκωμένοι να φύγουμε στις 9 από εδώ και εν συνεχεία υπάρχει ένα άλλο πανέλ. Λοιπόν, τον κύριο Ζώη. Τι μετάζεις αν μιλήσω λίγο, κάθε μετάξεις. Σαμουήλ, λοιπόν, να έχεις, θα πιάσουμε τη σελίδα 49 στο κάτω, την 50 και την 57. Για να τελειώσουμε, λοιπόν, είναι περίπου δύσκολο έως αδύνατον τώρα να σας αναπτύξω αυτά που θα πρέπει, γιατί υπάρχει και μια επιπλέον δυσκολία. Εάν σας είχα σκοπό να σας διαβάσω αποσπάσματα, γιατί ο Μοσκόφ πρέπει να τον διαβάζεις, γιατί αλλιώς χάνεις την ομορφιά της γλώσσας του, την ομορφιά της ορολογίας. Γιατί μέσα από την ομορφιά έχει διατυπώσει μια επιστημολογία η οποία διαμορφώνει μαζί με τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, ο οποίος είναι διαφορετικός στον μέγιστο των ιστορικών, μια αντίληψη για την κοσμοταξία, κοσμοθεσία και κοσμοαντίληψη του ελλαδικού, όπως το λέει, ανθρώπου ή του ελληνικού γίγνεσθε στην διαχρονία. Θα σας διαβάσω κάτι για να δείτε τώρα τι εννοεί, διότι με αυτό συντάσσεται βέβαια ο Μοσκόφος μέγιστος, τρισμέγιστος, στην χωρία φυσικά των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι η αντίληψη, η κοσμοθεσία και η κοσμοταξία του ελληνικού πολιτισμού είναι ενιαία από τότε περίπου που μετά τη γραμμική βήτα. Προσέξτε τώρα. Ασχολείται στην αφή του όλου προσώπου και στον Όμηρο και τις σιωπές του Ομήρου με την λεγόμενη κλασική Ελλάδα μέχρι την προτύπωση, μέχρι τη χριστιανική φάση της Ελλάδας, που είναι 2.000 χρόνια της ελληνικής Ορθοδοξίας. Ο Οδυσσέας είναι ένα σύμβολο ελληνικό και μιλάει τη γλώσσα των Αχαιών. Ένα, τη γλώσσα των Αχαιών. Και μετά τη γλώσσα των κεφαλονιτών ναυτίλων, δύο, η ναυτική από την Κεφαλονιά, του σήμερα, διαχρονία δηλαδή 3.000 χρόνια. Ο Οδυσσέας είναι ο Αχαιός, τη γλώσσα των Αχαιών και οι Κεφαλονίτες του σήμερα. 3.000 χρόνια περίπου που ενώνουν αυτούς που είναι χωρισμένοι από τον χρόνο. Το τρίτο. Εκφράζει εδώ την βασική του έκφραση, η αργόσυρτη διάρκεια, την οποία την έχει πάρει και με τον Μπροντέλ, η long durée, το έχει μεταφράσει εκπληκτικά και το έχει ξαναπεί, η αργόσυρτη διάρκεια στα ελληνικά, αλλά μόνο για όσους ξέρουν ελληνικά, γιατί χάνουν την ομορφιά, και είναι πρόγονος επομένως ο Οδυσσέας μετά των Αλεξανδρινών ηρώων του Καβάφη, ερχόμαστε στο τώρα, και του διπρόσωπου πρωταγωνιστή του εθνικού μας θεάτρου, του Καραγκιόζη, του θεάτρου των Σκιών, λέει. Επομένως έχουμε Αχαιούς, Κεφαλονίτες Ναυτίλους, τα πρόσωπα του Καβάφη, τα πρόσωπα των Σκιών, του Καραγκιόζη, τον Ερμή, ο οποίος εκφράζει, τον Θεό Ερμή, ο οποίος εκφράζει τον διπρόσωπο Ερνή, Σαμουήλ, ο Ερμής ακριβώς είναι, πρόσεξε, αργεϊφόντης και έτσι στα δύο, δηλαδή είναι ο φαίνον ως άργος, δηλαδή ως ο γρήγορα φανερώνοντας πράγματα, εξού και είναι και υπτάμενος, αλλά είναι και αυτός που σκότωσε τον άργο, αργεϊφόντης, και το φαίνω και το φωνεύω. Είναι δόλιος ο Ερμής, ενώ είναι Θεός, είναι άθλιος ελεϊνός, και είναι λόγιος Ερμής, και είναι ιερός Ερμής ως Θεός. Είναι ένα συναμφότερον, ένα συναμφί και έτερον, δηλαδή όλα τα στοιχεία του ελληνισμού, τα οποία είναι μέσα, χωρίς το ένα να διαλύεται μέσα από μια σύνθεση χεγγελιανού τύπου, παραδείγματος χάρη, άλλο το συναμφότερον και άλλο η σύνθεση χεγγελιανή ή μαρξιστική, τελείως διαφορετικά. Και επομένως επιτελειώνει ότι ο Οδυσσέας εκφράζει τα πρόσωπα της Τρούμπας, η Τρούμπα ήταν μια λαϊκή γειτονιά που πηγαίναν οι ναυτικοί και οι πουτάνες μέχρι πριν από 15 χρόνια. Κάτι έγινε και οι πουτάνες μετακινήθηκαν και οι ναυτικοί δεν ξέρω τι έγινε. Και ο άλλος βέβαια είναι ο Βαρδάρης. Ο Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη, η κεντρική πλατεία
μεγάλη, η οποία είναι η λαϊκή γειτονιά της. Επομένως βλέπετε ότι μέσα στην αντίληψη του Μοσκόφ, γι' αυτό λέει ο ελλαδικός άνθρωπος ή το ελληνικό γίνεστε, είναι η λεγόμενη διαχρονία, και η συγχρονία εκφράζει συνεχώς τις διαχρονικές στιγμές. Το λέει μάλιστα καταπληκτικά η αργόσυρτη στιγμή μερικές φορές. Η αργόσυρτη στιγμή εκφράζει συνεχώς την αργόσυρτη διάρκεια των Ελλήνων. Μετά, χωρίς μία τομή, δεν χρησιμοποιείται για να εκφράσει τα 2.000 χρόνια, λέει, της παραδομένης λαϊκής μας ιδεολογίας, η οποία εκφράζει την κοσμοαντίληψη του ελληνικού πολιτισμού μετά από την ορθόδοξη μας φάση, όταν τελειώνει η κλασική Ελλάδα. Η κοσμοθεσία αυτή και η κοσμοταξία το λέει ο παραδομένος λόγος, και εκεί χρησιμοποιεί τον ουσιαστικά την διαλεκτική, αλλά όπως την χρησιμοποιεί τη λέξη διαλεκτική, όπως την χρησιμοποιεί ο Πλάτων στον πολιτικό και ο Πλάτων στο νεανικό του έργο στην πολιτεία, κυρίως στον πολιτικό και στον Μένωνα και στον Μάξιμο τον ομολογητή, την διαλεκτική, και όχι την αντίληψη του θέση, αυτό που ξέρουν οι δυτικοί, θέση, αντίθεση, σύνθεση, αλλά το διαλεκτικοτέρης γίγνεσθε, Σαμουήλ, σου ζητώ συγγνώμη, το διαλεκτικοτέρης γίγνεσθε, το οποίο σημαίνει ο καυγάς, η σύγκρουση, η οποία παραμένει η σύγκρουση με μια ισοπαλία των συμμετεχόντων. Ο Ποσειδών διαμορφώνει ένα τρίγωνο στην πρώτη φάση, είναι ο Ποσειδών, η Αθηνά και ο Οδυσσεύς. Είναι το τρίγωνο, θυμάστε τι μας είπε ο Σαμουήλ το πρωί, ότι όπως ο Θεός, είχαν το τριαδικό, οι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, τριαδική θεότητα, τον έχουν τον Μεγαλέξανδρο στο Λούξορ με τριαδικότητα, τον Κερασφόρο, Μεγαλέξανδρο ως τριαδικό και αυτό Θεό, το τριαδικό το παίρνει και το αναμοχλεύει ο Μοσκόφ, Οδυσσεύς. Ο Οδυσσεύς, πώς ήταν τον βασιλιά της θάλασσας, τον Ποσειδών, βασιλιάς Ποσειδών και Αθηνά. Ο Ποσειδών έχει μια εκπληκτική έκφραση, εκφράζει τις απρόσωπες δομές θάλασσα, τα φυσικά στοιχεία και κυρίως την ήττα του ανθρώπου στην προσπάθεια για απελευθέρωσή του. Ακόμη είναι ο πρώιμος άνθρωπος, ο οποίος βέβαια εκφράζει πάντα την αντίσταση. Και ενώ η Αθηνά εκφράζει ένα συγκερασμό με την πραότητα, την ειλικρίνεια, ακόμη και την διαφορά ανάμεσα, η Αθηνά διαλέγει την ελιά, ενώ ο άλλος τη θάλασσα και την τρίαινα, και επομένως τη σύγκρουση, την πολεμοχαρή. Σε αυτό το σημείο, στην ανάλυση που κάνει για τα 2.000 χρόνια της άλλης μας συνεχείας μέσα από ασυνέχειας, ο Μοσκόφ χρησιμοποιεί τη λέξη «διαλεκτική» και τη λέξη «ύβριν», που είναι κεντρικό στοιχείο της κλασικής Ελλάδας, και την ταυτίζει πλήρως επιστημολογικά με την λέξη «αμαρτία», δηλαδή με την αντίληψη της χριστιανικής ορθοδόξου παραδόσεως. Ο χριστιανικός άνθρωπος είναι μέσα στην πτώση, ακριβώς επειδή είναι φθαρτός, όπως ο άλλος είναι μέσα, ο ελλαδικός άνθρωπος είναι μέσα, ο προ-χριστιανικός είναι μέσα στην «ύβριν», ύβρις στη μια περίπτωση, αμαρτία ο άλλος, αλλά και οι δύο, και ο υβριστής πρωτοέλλην ή κλασικός Έλλην και ο αμαρτωλός χριστιανός ορθόδοξος έχουν μέσα τους τον αγώνα, το αυτεξούσιον και το εθελόρμητον, συγγνώμη Σαμουήλ, και το αυτεπίτακτον. Πώς τα μεταφράσεις αυτά. Και έλατε. Και επομένως, μέσα από τον αγώνα, όπου διασώζονται όμως πάντοτε ως ακεραιότης οι προηγούμενες απρόσωπες δομές, η μνήμη λέει, γιατί έγινε κάποτε η πτώση, έγινε κάποτε η σταύρωση και δεν υπάρχει μια στιγμή της Αναστάσεως, άρα ο αγών, δεν ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε νικημένοι ως ελληνικός πολιτισμός, δεν ξεχνάμε ποτέ ότι αν αγωνιζόμαστε θα φτάσουμε στην Ανάσταση και επομένως Ανάσταση
στην αντίληψη του Μοσκόφη είναι η επανάσταση και η πτώση είναι ουσιαστικά η σύγκρουση με τις αλλοτριωτικές δομές. Αυτά. مرحبا رفعت سلام. أقوم تون وحيد الطويلة سينغرافية ο οποίος απαγγέλει ένα ποίημα με τίτλο «Ο Κωστής πέρασε». Από εδώ πέρασε με ένα καθαρό πουκάμισο. Πέρασε. Η περιοχή δεν χρειάζεται Κωστή προφήτες. Αυτό του έλεγα. Κωστή, δεν χρειαζόμαστε προφήτες. Και γελούσε. Και ήταν φωτεινό πρόσωπο. Μερικές φορές έβαζε ένα σαρίκι που παρέπεμπε στην περιοχή του Αραβικού κόλπου ή της Παλαιστίνης. Ο Κωστής δεν περίμενε κανέναν, αποφάσισε μέσα σε μια στιγμή, απρόβλεπτη στιγμή. Μπορεί να ήταν προβλεπόμενη, ωστόσο σε αυτή την απρόβλεπτη στιγμή ήθελε να γκρεμίσει τα αγάλματα, ήθελε να προστατέψει την γη, να είναι ο πρώτος που θα αρχίσει την καλλιέργεια της γης, ψάλλοντας αποσπάσματα από την Ιλιάδα του Ομήρου ή απαγγέλλοντας ποίηματα του Ρίτσου. Και πολλές φορές υπήρχε η διάθεση να σπάσει τον ίδιο τον βράχο ή με το σφυρί ή να σπάσει αυτή τη σκληρότητα του βράχου απαγγέλλοντας ποίηση. Είσαι μοναδικός, Κωστή. Είσαι ο μοναδικός που ήξερε ότι όλη η περιοχή βασιζόταν στη σκέψη στην μοναδικότητα. Εσύ ήξερες για την διεισδικτικότητα. Εσύ ήξερες για την σημασία της ατομικότητας, μια ατομικότητα που την ακολουθεί το σύνολο με κλειστά μάτια. Ήθελε Πολάκης και το έλεγε, Πολάκης, θέλω να προσφέρω κάτι στην περιοχή. Δεν πίστεψε και δεν σκέφτηκε ποτέ να είναι προφήτης, ούτε σκέφτηκε να διαδραματίσει τον ρόλο του σωτήρα. Απλούστατα ήθελε να ανάψει τις δάδες, να κρατήσει την δάδα και να πορευτεί, να ακολουθήσουν και άλλοι με άλλες δάδες, όπως αρκετοί, όπως είναι ο Καβάφης, ο Ελίτης, ο Ρίτσος. Εμείς χρωστάμε πολλά σε αυτόν τον άντρα, ο οποίος μας έβαλε μπροστά στα μάτια πολλά σημεία, εμβαθύναμε σε πολλά σημεία, εμβαθύναμε στην γνώση, εμβαθύναμε στην ειδονή μαζί του και μαζί τους πορευτήκαμε. Δύο στίχους του Σεφέρι, όπου έλεγε «Εάν η ψυχή θέλει να γνωρίσει τον εαυτό της, πρέπει να κοιτάξει στην παρόμοια ψυχή». Κωστής, ναι, ήρθε η ώρα του τραγουδιού. Ήρθε η ώρα να σε τραγουδήσουμε από το βλέμμα σου, να αντλήσουμε την ομορφιά έναντι της ασχήμιας. Δεν μιλάμε για λίβελο, δεν μιλάμε για επικίδιο λόγο, δεν μιλάμε για επνημνημόσυνη δέηση. Γι' αυτό τον προσπάθησε, προσπαθώντας να κρατήσει έστω το πονεμένο αριστερό του χέρι, προσπάθησε να προσφέρει κάτι για όλο τον κόσμο μέσα από αυτή την ελληνική σκέψη του. Περίμενες να περάσει κάποιος κρατώντας την δάδα. Περίμενες να περάσει κάποιος με ένα καθαρό πουκάμισο, αλλά η πόλη δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα. Μόνο ο Μοσκόφ, μόνος του την κατασκεύασε με καθαρό πουκάμισο. Καλησπέρα, Κωστή. Μα το Θεό, μην αργείς άλλο. Σας ευχαριστώ. Αναφάρισα, γιατί
τώρα αρχίζουν και ψιλοπροφταίνουμε. Εγώ είχα σκοπό να μην μιλήσω, αλλά κατόπιν αυτού θα μιλήσω. Ναι, είσαι τόσο υπάρχουν, πως δεν μπορείτε να ξαναμιλήσετε. Θα συγχρονοτριβήσω εγώ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να θέσω σε χαμηλότερο επίπεδο αφαίρεση μια σειρά από ερωτήματα. Διότι δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Δεν πιστεύω στο τυχαίο, ή μάλλον το τυχαίο υπάρχει, αλλά το τυχαίο είναι πάντοτε επίβουλο και παμπώνυρο. Και θέτω το ερώτημα. Ο Κωστής ο Μοσκόφ, γιατί άρχισα τη Θεσσαλονίκη και τελείωσε, δεν τελείωσε εδώ, αλλά και τελείωσε στην Αλεξάνδρεια. Το ερώτημα είναι, νομίζω, σωστό. Είναι σωστό και άμα σκεφτεί κανείς πόσες είναι οι φοβερές κοινές ιδιότητες των δύο αυτών πόλεων. Το είπε ο Κωστής Καρπόζιος προηγουμένως, επί την ευκαιρία είμαστε τρεις Κωστίδες, για τον Κωστή τον Μοσκόφ. Άλλη σύμπτωση. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, και η Αλεξάνδρεια, είναι οι κατεξοχήν δύο κοσμοπολιτικές πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι πλέον, ίσως, διότι η Θεσσαλονίκη έχει γίνει, θα έλεγα, υπερβολικά ελληνική, όπως και η Αλεξάνδρεια έχει γίνει υπερβολικά αραβική, αλλά αυτό δεν είναι και το ζήτημα. Οι δύο αυτές πόλεις είναι φτιαγμένες, όχι συμβολικά, πραγματικά υλικά, από το υλικό ενός κοσμοπολιτισμού, ο οποίος ακόμα και σε μικρές λεπτομέρειες επιβιώνει ακόμα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Αυτό είναι το ένα, αν θέλετε, το κοινωνιολογικό στοιχείο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προφανώς είναι η ιστορία, είναι τα σύμβολα. Μακεδονία, Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια. Είναι τόσο αυτονόητες οι διασυνδέσεις, ώστε δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς παρά ότι υπάρχουν και δεν μπορεί να μην πέρασαν από το νου του Κωστή του Μοσκόφου όταν ήταν παιδί. Δεν είναι μόνο όμως αυτό. Λειτουργικά, σκεφτείτε ότι τότε και σήμερα, οι δύο αυτές πόλεις, λιμάνια, λειτουργούν σαν πύλες προς μια μεγάλη ενδοχωρία, η οποία δεν είναι μεσογειακή. Η Αλεξάνδρεια είναι η πύλη του αραβικού κόσμου και όλου του νότου του αραβικού. Η Θεσσαλονίκη είναι η πύλη των Βαλκανίων, που δεν είναι καθαρά μεσογειακοί πολιτισμοί. Για να φτάσω στο τέταρτο, το οποίο είναι ίσως και το πιο συγκινητικό, είναι δύο πόλεις όπου, ηρωνικά ίσως, χαρακτηρίζονται από μια παρόμοια μορφολογία αισθητική, δηλαδή έχουν την προκυμαία. Τα περισσότερα λιμάνια της Μεσογείου δεν έχουν προκυμαία. Τα περισσότερα λιμάνια της Μεσογείου είναι δαντελωτά, σαν το Ρίο, το Τζανέιρο, σαν τον Πειραιά, δεν ξέρω τι. Εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη και η Αλεξάνδρεια κατά κάποιο τρόπο χωρίζεται, ορθολογικά θα μπορούσε κανείς να πει, ηρωνικά κανείς, η θάλασσα από τη στεριά, το μέσα και το έξω. Και γι' αυτό υπάρχει ένα σύστημα παράλληλων δρόμων προς την προκυμαία, και στην Αλεξάνδρεια υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει, το οποίο δίνει ένα τόνο εντελώς διαφορετικό από εκείνον που δίδεται σε άλλα λιμάνια. Λοιπόν, ο Κωστής ο Μοσκόφ το έχει ζήσει προφανώς από πριν. Είναι ίσως τυχαίο ότι οι δύο αυτές πόλεις, συν άλλη μία, την οποία δεν είναι τυχαίο γι' αυτό, τη λάτρευε ο Κωστής ο Μοσκόφ, η Ιερουσαλήμ, είναι οι τρεις μεγάλες κοσμοπολίτικες πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου, όπου υπάρχουν και ζουν και ζούσαν, εν πάση περιπτώσει, παράλληλα οι τρεις μεγάλοι μονοθεϊσμοί. Οι τρεις μεγάλοι μονοθεϊσμοί, να μην τους πω ποιοι είναι, τους ξέρουμε όλοι, είναι εκείνοι που προσπάθησαν να εκλογικεύσουν το δόγμα μέσα από υψηλότατα επίπεδα αφαίρεσης. Τα λέει καλύτερα από όλους ο Φρόιντ ο ίδιος αυτά, στο μονοθεϊσμό. Λοιπόν, έχουν αυτό το κοινό και μέσα από αυτό το κοινό θα τολμούσα να εξηγήσω εγώ μια σειρά από
συμπεριφορές και ιδιότητες του Μοσκόφ, ο οποίος είναι, υπήρξε ο απόστολος, αν θέλετε, της πολιτιστικής διπλωματίας, όπως το λένε τώρα. Δεν ξέρω κι εγώ τι πάει να πει αυτό το πράγμα. Ξέρω όμως ότι είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται, τουλάχιστον εμένα, γιατί για εμάς τους Έλληνες, σαν κάτι το απολύτως αναγκαίο. Αναγκαίο διότι εάν έχουμε κάτι να προσφέρουμε συγκριτικά και στο οποίο να επιμένουμε, είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι το μόνο πράγμα που έχουμε το οποίο μας δίνει δύναμη. Το μόνο πράγμα που έχουμε αρχαίος, μεσαίος και νεότερος που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε κάτι εκτός Ελλάδος το οποίο είναι αξιόλογο. Και το μόνο, ο μόνος τομέας ίσως ο οποίος θα έπρεπε ιδεατά να αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας. Δεν έχει γίνει ως τώρα επαρκώς. Αλλά ο Μοσκόφ το ήξερε αυτό. Το ήξερε και επειδή ακριβώς το ήξερε, το έκανε πράξη, το έκανε δουλειά. Ενέπνευσε τα καβάφια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πώς το έκανε και με βάση... Δεν θέλω να το μιλήσω την προσωπικότητά του, αλλά η αντίφαση ακριβώς η οποία τον διακοτέχει μόνιμα τον Μοσκόφ, και αυτό είναι, αν θέλετε, το παιχνίδι της πολιτιστικής διπλωματίας, είναι ταυτόχρονα, το είπατε όλοι, και εθνιστής, δεν θα λέω εθνικιστής, εθνιστής, αλλά και διεθνιστής. Σε μια περίοδο δηλαδή της ιστορίας μας, όχι μόνο της δικής μας, αλλά όλων των ιστοριών, όπου ξέρουμε δύο πράγματα. Θα επαναλάβω μία φράση του Φρανσουά Μιτεράν, ότι ο εθνικισμός είναι πόλεμος, είναι ο πόλεμος, όχι πόλεμος, ο πόλεμος. Και μια άλλη, θα παραφράσω μια άλλη φράση του Νίκου του Πουλαντζά, που έλεγε ότι ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει. Εγώ θα πω σήμερα ότι ο πολιτισμός ή θα είναι πολυπολιτισμικός ή δεν θα υπάρξει. Και αυτό την ανάγκη του πολυπολιτισμού να εμφανιστεί σαν, όχι σαν άλλοθι, σαν αντίπαλο δέος σε όλα τα εθνικιστικά παραγυρήματα που είναι ο πόλεμος, αυτή είναι ακριβώς, πιστεύω, από ό,τι το καταλαβαίνω εγώ, την μεγάλη ιδέα υπηρέτησε ο Κωστής Μοσκόφ. Εθνιστής, αλλά και αθεράπευτα διεθνιστής. Και δεν είναι η μόνη από τις αντιφάσεις που έχει, είχε και άλλες. Ήταν ταυτόχρονα αθεράπευτα ρομαντικός, αλλά και κυνικός. Ήταν σε σημείο ώστε, από ό,τι τον θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, δεν ήξερες ποτέ αν λέει αλήθεια ή ψέματα. Με συγχωρείς, Πόπη. Έχω γράψει σύγγραμμα για την ψευτιά του. Είναι ψευτιά, δηλαδή έκανε ιστορίες, τις οποίες τις απαλάμβανε ο ίδιος και τις απαλάμβαναν και οι ακροατές του, προφανώς. Και η γοητεία του ήταν ότι δεν ήξερες ποτέ πού αρχίζει το ψέμα και πού τελειώνει η αλήθεια. Αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στις διάφορες ηρωνικά αντιμετωπιζόμενες εκφάνσεις της πραγματικότητας, ο Μοσκόφ σε αυτό πιστεύω ότι μοιάζει πάρα πολύ με τον Καδάφη. Αν ήθελα να απομονώσω ένα στοιχείο στην ποιήση του Καδάφη, δεν είμαι φιλόλογος, αλλά θα έλεγα ότι είναι η ηρωνία του. Η ηρωνία του, η οποία του επιτρέπει πάντοτε να συνθέτει, να αμφιβάλλει, να απορρίπτει τα θέσματα, να απορρίπτει τις βεβαιότητες, να απορρίπτει οτιδήποτε είναι κλειστό, αφηγηματικά δεδομένο, ηθικά τέλειο. Όλα αυτά τα πετάει ουσιαστικά ο Καβάφης το γράφει και μας ηρωνεύεται όλους και τον εαυτό του. Γι' αυτό για μένα ο Καβάφης, ο Μοσκόφ είναι κατά κάποιο τρόπο και Καβάφης ο ίδιος. Είναι Καβάφης ο ίδιος διότι δεν πιστεύει σε κανένα θέσφατο. Είναι μαρξιστής, είναι κομμουνιστής. Αλλά πόσο μαρξιστής και πόσο κομμουνιστής είναι. Μήπως είναι μαρξιστής και κομμουνιστής ο λίγων και σε άλλες στιγμές δεν είναι καθόλου. Ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως θα απασχολούσαν ένα βιογράφο του. Και δεν είναι ψυχολογικό το ζήτημα. Είναι ότι κατά κάποιο τρόπο είπες κάτι για τον Ερμήτο Τρισμέγιστο. Εγώ θα βαίνω μια άλλη φιγούρα στο κεφάλι μου.
που είναι Αλεξανδρίνη, το Σέραπη. Ο Σέραπης ο οποίος είναι και του κόσμου του πάνω και του κόσμου του κάτω. Είναι ο Όσυρης, είναι ο Πλούτων και είναι τα αγαθά της Δήμητρας του κόσμου τούτου. Δηλαδή παίζει ο Σέραπης, χωράει τα πάντα και ίσως και ο Καβάφης χωράει τα πάντα και ο Μοσκό φορούσε τα πάντα. Αυτή θα έλεγα ήταν η πτυχή της, του Μοσκόφη, η οποία τουλάχιστον εμένα με εγωίτευε. Με εγωίτευε και όταν τον έβλεπα, προσπαθούσα να τον αποκωδικοποιήσω, ανεπιτυχώς, πάντοτε. Η Πόπη προφανώς το έκανε σε επιτυχώς, εγώ το έκανα ανεπιτυχώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι δεν και τελειώλος αυτό, ότι εάν υπάρχει κάποια, το είπα και προχθές, επικαιρότητα σε αυτή την ιστορία που κάνουμε εδώ πέρα, στα Καβάφια, στη σκέψη του Κωστή του Μοσκόφ, στη σκέψη του ίδιου του Καβάφη. Εάν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε και να το κάνουμε με όλο ένα περισσότερο ζέση, όχι πίστη, όχι πεποίθηση, ζέση, αγάπη και ίσως και ως παίγνιο, είναι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ότι ποτέ δεν ήταν τόσο επίκαιρη η αμφιβολία. Ποτέ δεν ήταν τόσο επίκαιρη η αμφισβήτηση, ποτέ δεν ήταν τόσο επίκαιρη η αίσθηση ότι δεν μπορεί να είμαστε βέβαιοι για τίποτα. Δεν είμαστε βέβαιοι για τίποτα, ούτε για το μέλλον μας προφανώς, αλλά ούτε και τις αξίες μας πια. Όλες οι αξίες αυτών των παγκοσμιοποιημένων κόσμων των οποίων λειτουργούμε, όλες έχουν ψιλοκαταρρεύσει. Ακόμα το έθνος, το κράτος, η κυριαρχία, το καλό, το κακό. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα έχουν αρχίσει να ψιλοκαταρρεύουν. Και τι μένει, η ειρωνία και η επίγνωση ότι παρόλα τα αυτά θα πρέπει να δώσουμε τις μάχες μας για τα 5 ή 10 πράγματα τα οποία πιστεύουμε. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο Μοσκόφ έκανε ό,τι μπορούσε για να το κάνει αυτό με όλες τις αμφιβολίες, με όλες τις ειρωνίες και με όλα τα παίγνια. Μιμούμενο στον Καβάφη και κατά κάποιο τρόπο τρίτη και ιδρωμένοι ερχόμαστε εμείς, οι οποίοι θέλουμε να μιμηθούμε πλέον και τον Καβάφη και τον Μοσκόφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα μπορούσα να πούμε χίλια άλλα πράγματα. Προσπάθησα και εγώ να μείνω μέσα στο όριο των 10 λεπτών, το οποίο προσπάθησα να επιβάλλω στους άλλους. Τι, πόσο είναι, 10. Σου φύγε. Μου φύγε, λυπάμαι, ζητώ. Απολογούμε. 10. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών και συνεχεία έχουμε μια άλλη ομάδα ομιλητών, η οποία θα συνεχίσει και πρέπει αυτή να τελειώσει εντός ευθέτου χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.